Χαμηλά αποτυπώνονται σύμφωνα με τους επιστήμονες τα ποσοστά θνησιμότητας ασθενών με COVID στην Κρήτη, σε μια πρώτη αποτύπωση της κατάστασης με την Όμικρον να έχει κάνει την εμφάνισή της και να οδηγεί μια κούρσα ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων. Η Κρήτη έχει αυτή τη στιγμή 650 θανάτους ανά εκατομμύριο σε όλη την πανδημία, τη στιγμή που οι Σέρες μετρούν 3.000 θανάτους ανά εκατομμύριο. Δηλαδή, η Κρήτη έχει περίπου 5 φορές μικρότερη θνησιμότητα από την κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά το λόγο για τον οποίο αποτυπώνεται αυτή η διαφοροποίηση στα ποσοστά, όπως επισημάνθηκε, είναι η εμβολιαστική κάλυψη στο νησί, αλλά και η οργάνωση των δομών υγείας, όπως επίσης η σύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αποδίδει, όπως εξήγησαν τα μέγιστα, σε αυτή την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης, που πάντως σε απόλυτο αριθμό κρουσμάτων, τις επόμενες ημέρες θα εμφανίσει πρωτοφανή αύξηση. Παρόλο που είχαμε χθες εφημερία, οι εισαγωγές ήταν λίγες συγκριτικά με άλλες μέρες. Στη μονάδα τα πράγματα είναι ικανοποιητικά, οπότε το σύνολο των ασθενών είναι 40, 14 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων είναι 12 διασωληνωμένοι. Παρά το πλήθος των κρουσμάτων και στην Κρήτη, οι νοσηλείες βρίσκονται σε επίπεδα που προς στιγμή δεν έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με το διοικητή του Παγνή, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και θα συνεχίσει να είναι αν τα μέτρα τηρηθούν τις μέρες των εορτών και η συνύπαρξη των ατόμων γίνει στο μέτρο που επιτρέπεται με τους όρους που έχουν τεθεί για την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Είναι σημαντικά. Αν τα προσέξουμε αυτά, νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι καλύτερη. Αν κάνουμε του κεφαλιού μας ως κάνουμε συνήθως, δυστυχώς οι 30.000 μπορεί να φτάσουν και 40 και 50. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Χανίων, έγκυος γυναίκα με κορονοϊό γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Σύμφωνα με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η γέννα έγινε με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο της ΜΕΦΤΙΚΙΣ Γυναικολογικής Κλινικής. Από το νοσοκομείο Χανίων, εξιτήριο έλαβε και ένα 13χρονο παιδί που νοσηλευόταν με κορονοϊό, ενώ το δεύτερο παιδί 15 ετών εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ειδικούς θαλάμους της Παιδιατρικής Κλινικής COVID και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.